το ίδιο χιλιοπεγμένο έργο ξαναζούμε το τελευταίο διάστημα με τη νέα έξαρση της πανδημίας. Τα καθημερινά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι ο ιός κυκλοφορεί ανεξέλεγκτος. Τα κρούσματα εκτοξεύονται, οι νοσηλίες πολλαπλασιάζονται, οι τουριστικοί προορισμοί βράζουν και κάθε κρίκος που διευκολύνει την υπερμετάδοση παραμένει στη θέση του, στις αστικές συγκοινωνίες, σε μεγάλους χώρους δουλειάς και αλλού. Αλλά και τα δημόσια νοσοκομεία είναι σε ακόμα χειρότερη κατάσταση, αφού πλέον με το ίδιο λιγοστό προσωπικό, το εξουθενωμένο από τα 3 χρόνια της πανδημίας, με τα χιλιάδες χρωστούμενα ρεπό, καλείται να διαχειριστεί, εκτός από την έξαρση της πανδημίας, έναν τεράστιο όγκο νοσημάτων που εκκρεμούσαν λόγω της μετατροπής όλου του συστήματος υγείας σε σύστημα μιας νόσου. Μετά τις συστάσεις αυτοπροστασίας και αυτοαξιολόγησης, μετά το αλαλούμ της 4ης ενισχυτικής δόσης του εμβολίου και το αμίμητο διατίθεται αλλά δεν συστήνεται, η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι κανένα μέτρο ουσιαστικής προστασίας από τον ιό δεν χωράει στις προσδοκίες υψηλής κερδοφορίας από τον τουρισμό τη σεζόν που τρέχει. Ο κρατικός μηχανισμός ομολογεί με κινησμό ότι ακόμα και τα πιο στοιχειώδη μέτρα επιδημιολογικής επιτήρησης θα επανέλθουν από το φθινόπωρο. Η κυβέρνηση έχει δώσει ραντεβού για το Σεπτέμβρη, ενώ για την τωρινή αναζωπήρωση δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω από συστάσεις και ατομική ευθύνη. Ακόμα και τα πρωτόκολλα λάστιχος στους τουριστικούς προορισμούς έχουν πάει περίπατο, αν σκεφτεί κανείς ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο αντιμετώπισης συρροής κρουσμάτων σε ξενοδοχεία, δεν προβλέπονται χώροι καραντίνας στα νησιά και κανένα μέτρο αποσυμφόρησης ή προστασίας στα αεροπλάνα, στα καράβια και ούτω καθεξής. Συνεπώς, μαζί με τα ρεκόρ του τουρισμού, ο λαός θα μετράει τα δικά του νέα ρεκόρ νοσηλιών, κρουσμάτων και θυμάτων, θα μετράει απώλειες από τα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού, τα οποία καλούνται ξανά να αυτοπροστατευτούν, όπως νομίζουν καλύτερα, σε ένα περιβάλλον που ακόμα και μια τέτοια προσπάθεια είναι ναρκοθετημένη. Με τη νέα έξαρση της πανδημίας, ο λαός δεν πληρώνει μόνο την ανεξέλεγκτη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, αλλά και τη χρεοκοπημένη πολιτική για την υγεία, με το κατάντημα που έχουν φέρει τα δημόσια νοσοκομεία, η επιχειρηματική δράση και η εξοικονόμηση πόρων με ευθύνη όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις για το νέο ΕΣΥ, η προώθηση της επιχειρηματικής λειτουργίας του ΕΟΠΗ, τα χειρουργεία επιπληρωμής στα δημόσια νοσοκομεία, η θεσμοθέτηση του κόφτη με το φερετζέ του οικογενειακού γιατρού. Οι εξελίξεις στα νοσοκομεία της περιοχής μας με την τεράστια υποστελέχωση, την υπολειτουργία ολόκληρων τμήματων, τις τεράστιες αναμονές των ασθενών για χειρουργία και επισκέψεις σε ιατρία επιβεβαιώνουν με το χειρότερο τρόπο την τραγική κατάσταση που βρίσκεται το δημόσιο σύστημα υγείας. Τα τελευταία παραδείγματα της έλλειψης αναισθησιολόγων σε Ιπποκράτειο και Γεννηματάς, ο Ριλάς στον Παπανικολάου, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Οι ελάχιστες προσλήψεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της πανδημίας ως επιτοπλίστων επικουρικών συναδέλφων δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις συνταξιοδοτήσεις που έγιναν, πόσο μάλλον τα τεράστια κενά που ήδη προϋπήρχαν με τις κενές οργανικές θέσεις των ήδη απαρχαιωμένων οργανογραμμάτων. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η κυβέρνηση μετατρέπει τους νοσοκομιακούς γιατρούς σε περιοδεύοντα θίασο για την κάλυψη των τεράστιων κενών. Όπως πρόσφατα κατήγγειλε η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, με ευθύνη της κυβέρνησης, της ΥΠΕ και των διοικήσεων, ξετυλίγεται αυτές τις μέρες μπαράζ μετακινήσεων γιατρών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να μπαλωθούν τα κενά. Ακτινολόγοι από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης μετακινούνται προς το νοσοκομείο Πολυγύρου, αναισθησιολόγοι προς το νοσοκομείο Σερών και άλλα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, παθολόγος από το Παπανικολάου στο νοσοκομείο Φλόρινας, παθολόγοι από το ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στην Τολεμαΐδα. Επίσης, οι ακτινολόγοι των νοσοκομείων της 4ης ΥΠΕ καλούνται να γνωματεύουν καθημερινά εξ αποστάσεως τις εξετάσεις αξονικού τομογράφου που διενεργούνται στα νοσοκομεία Πολυγύρου. Ανοίγουν τρύπες στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, τα οποία
λειτουργούν στο όριο και χρειάζονται τα ίδια ενίσχυση για να κλείσουν αναποτελεσματικά τρύπες σε άλλα νοσοκομεία. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο δημιουργούν τεράστια σωματική και οικονομική εξουθένωση στους συναδέλφους, αλλά πολύ περισσότερο υποβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στα νοσοκομεία τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και των υπόλοιπων νομών. Αυτό είναι το νέο ΕΣΥ που ευαγγελίζονται. Το ΕΣΥ της αγοράς, της μείωσης του κόστους, του ελάχιστου πακέτου παροχής υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς της ελαστικής εργασίας. Το ΕΣΥ αυτό της απαξίωσης της υγείας του λαού το υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα. Αν κάτι επιβεβαιώνεται σε κάθε φάση της πανδημίας, είναι ότι οι λαϊκές ανάγκες για πρόληψη και προστασία είναι εντελώς ασύμβατες με τη στρατηγική του κεφαλαίου που αντιμετωπίζει την υγεία του λαού ως κόστος για τη μεγαλοεργοδοσία και ως βάρος για το κράτος της, προκειμένου να γίνεται η υγεία ατομική υπόθεση και να μην λείψουν πόροι από τις φοροαπαλλαγές και τα άλλα προνόμια στις επιχειρήσεις. Απέναντι σε αυτό το φαύλο κύκλο και τον εφησυχασμό που καλλιεργεί η κυβέρνηση, απέναντι στα καλέσματα να συνηθίσει να ζει με τον ιό και να απαλλάξει το κράτος από οποιαδήποτε ευθύνη για τη συλλογική προστασία, γίνεται ακόμα πιο ζωτική ανάγκη να δυναμώσει ο λαός τον αγώνα του για ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής του, για σύγχρονη δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους. Να μπουν στο επίκεντρο των διεκδικήσεων οι πραγματικές ανάγκες σε γιατρούς, νοσηλευτικά ιδρύματα, πρωτοβάθμιες δομές, όλα εκείνα που απορρίπτονται από τις κυβερνήσεις ως κόστος δίχως όφελος, σύμφωνα με τα κριτήρια της καπιταλιστικής κερδοφορίας που είναι και η πηγή του προβλήματος. Ευτυχώς που σήμερα υπάρχουν αγωνιστικά σκερτήματα όπως αυτό στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του νοσοκομείου έδωσαν ξεκάθαρο μήνυμα με τον αγώνα τους, αναγκάζοντας τη διοίκηση να αναδιπλωθεί, να πάρει πίσω τις απολύσεις και να προχωρήσει σε ανανέωση της σύμβασής τους, δίχως να υποκύψουν σε λογικές ανάθεσεις ή σε εκβιασμούς. Απέδειξαν ότι μόνο ο συλλογικός και οργανωμένος αγώνας των εργαζομένων, κόντρα στα σχέδια όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των καρχαριών της ιδιωτικής υγείας για νοσοκομεία ΑΕ, κόντρα στη ζωή και στη δουλειά λάστιχο με πετσοκομμένα δικαιώματα και ημερομηνία λήξης, μόνο αυτός ο αγώνας μπορεί να έχει αποτέλεσμα προς όφελος των εργαζομένων. Η τρίμηνη ανανέωση της σύμβασής τους είναι μόνο η αρχή για το δυνάμωμα της συλλογικής διεκδίκησης των εργασιακών δικαιωμάτων και των σύγχρονων αναγκών τους. Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει ο οργανωμένος συλλογικός αγώνας για να μην περάσουν τα σχέδια για το νέο ΕΣΥ σε κάθε δομή υγείας και σε κάθε χώρο δουλειάς, η διεκδίκηση για υψηλού επίπεδου σύγχρονο, καθολικό, αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας πρόνοιας, δωρεάν, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση, με αναπτυγμένο δημόσιο ενιαίο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες υγείας με βάση την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Σήμερα μπορούμε πιο επιτακτικά από ποτέ να θέσουμε το πραγματικό δίλημα στο λαό της πόλης για το ποιο σύστημα υγείας έχει ανάγκη, αυτό της αγοράς, των κλειστών ισολογισμών και της μείωσης του κόστους, ή ένα πραγματικά δημόσιο, καθολικό, δωρεάν σύστημα υγείας με πλήρη κάλυψη των αναγκών του σε υγεία και πρόνοια. Για το δεύτερο δρόμο, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, τη μόνη ελπιδοφόρα και δίκαιη επιλογή καταθέτουμε ως κόμμα όλες μας τις δυνάμεις.